Με το ζήτημα του ΚΕΘΕΑ για το οποίο κατατέθη ψήφισμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε μετά και με την παρουσία των εκπροσώπων τους. Εμείς θα αναφερθούμε σε αυτή την παρέμβαση λαϊκής εισπύρωσης. Θα ξαναθυμίσουμε ότι στην προπροηγούμενη συνεδρίαση ξαναναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα, καλώντας σας να θυμηθείτε τις προεκλογικές εξαγγελίες της κάθε παράταξης και του κάθε κόμματος, που όλοι σε αυτό συμφωνούσαν στα λόγια, από ό,τι φαίνεται, και όχι στην πράξη, στο γεγονός ότι η πόλη είναι οι άνθρωποι της. Και οι άνθρωποι της, και κυρίως οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα, έχουν τρομακτικά προβλήματα, τα οποία κυβέρνηση βγαίνει, κυβέρνηση μπαίνει, συνεχίζουν να παραμένουν τα ίδια και να οξύνονται. Αναφερθήκαμε με αυτή την ευκαιρία στον αναπτυξιακό νόμο τον οποίο κατεβάζει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τα όσα ήταν γνωστά τότε. Δηλαδή για το γεγονός, και ενδιαφέρουν βέβαια όλο τον κόσμο, για το γεγονός ότι μπαίνει πλέον οριστική ταφόπλακα στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων της κατοχύρωσης του μισθού, του σταθερού μισθού. Σαν συνέχεια αυτού που η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ορίσει με νομοθεσία της, ότι ο μισθός, ο κατώτερος, καθορίζεται ουσιαστικά από τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας και των κερδών των επιχειρήσεων. Αν υπάρχουν κέρδη, υπάρχει μισθός. Αν επικαλείται ο εργοδότης ότι δεν πάνε καλά τα κέρδη του, πάει ο μισθός. Αυτό λοιπόν έρχεται σήμερα και συνεχίζεται με την νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, όπου στην πραγματικότητα δίνει το δικαίωμα σε κάθε έναν ξεχωριστό επιχειρηματία να αυτοεξαιρεθεί από τις συλλογικές συμβάσεις, από τις αυξήσεις που πρέπει να δώσει και που κερδίζουν οι εργαζόμενοι, γιατί λέει επικαλείται οικονομικό πρόβλημα. Και άλλωστε τελικός κριτής των πάντων σε αυτού του είδους περιπτώσεις θα είναι μονάχα ο Υπουργός. Καταλαβαίνετε, επειδή κυκλοφορείτε μέσα στην πόλη, μιλάτε με συνδημότες μας όλοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά και για την αγορά εργασίας. Από τα 700 πήγαμε στα 300, τώρα πηγαίνουμε στα 200 πια. Και υπάρχει δρόμος ακόμα αναφερόμενος στους μισθούς. Ο ίδιος αυτός νόμος, συνεχίζοντας την προηγούμενη νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε προωθήσει το να παίρνεται μια απεργιακή απόφαση με το 50% των εγγεγραμμένων μελών ενός σωματείου, λες, καμία κυβέρνηση στη χώρα μας βγαίνει με το 50% συν 1 των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ούτε το 25% παίρνει, ακόμη και με τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες, ακόμη και με αυτοδυναμίες. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την πολιτική, η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα φακελώνει τους εργαζόμενους σαν μέλη των σωματείων, καταργεί τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων με την ηλεκτρονική ψηφοφορία κτλ., παριστάνοντας ποιος, η Νέα Δημοκρατία και ο Βρούτσης, ότι δίνουν δημοκρατία στα συνδικάτα. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν που είπαμε, κανένας δεν τοποθετήθηκε από εσάς. Καμία παράταξη. Ίσως λέγοντας ότι αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης, δεν είναι θέματα του Δήμου, δεν είναι αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε, άρα ας μην μιλήσουμε κιόλας. Ήρθε όμως η ιστορία, δείτε πώς τα φέρνει. Και το ίδιο ακριβώς αυτό νομοσχέδιο σας αναγκάζει, εκτός αν δεν θέλετε πια, να τοποθετηθείτε για τα ζητήματα που καλείστε να διαχειριστείτε καθημερινά, εδώ μέσα. Σας αναγκάζει δηλαδή με το άρθρο 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τοποθετηθείτε καθαρά αν είστε διατεθειμένοι σαν δημοτική σύμβουλη και σαν δημοτικό συμβούλιο συνολικά, παρατάξεις, δήμαρχοι κτλ., να απεκδηθείτε του ρόλου σας σαν εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου και να γίνετε ένας απλός τροχονόμος ιδιωτικών συμφερόντων και εργολάβων, οι οποίοι θα εσκύψουν ακόμα περισσότερο στους Δήμους, ήδη είναι μέσα και μάλιστα πάρα πολύ δυνατά και έντονα, θα εσκύψουν λοιπόν στους Δήμους για να πάρουν την δικιά σας αρμοδιότητα για την καθαριότητα, για το πράσινο, για τον ηλεκτροφωτισμό, για τα πάντα. Θα μου πείτε, και αυτό το ξέρουν οι πάντες, οι υπηρεσίες έχουν απαξιωθεί εδώ και χρόνια και μόνο στους Δήμους και με όλες τις κυβερνήσεις τόσο πολύ, ηθελημένα, συστηματικά, συνειδητά, μεθοδευμένα, ούτως ώστε να παραδοθούν σε εργολάβους, και το ίδιο συμβαίνει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και στο πράσινο και στον ηλεκτροφωτισμό οργιάζουν οι εργολάβοι. Και βεβαίως οργιάζουν και στην καθαριότητα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ξανά ήμουν τότε δημοτικός σύμβουλος, το ξύλο που έπεφτε εδώ με τα ΜΑΤ, με τους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι αρνιόντουσαν τότε, τελικά πέρασε δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο επί Δημαρχίας Μπουτάρη, να δοθεί
η συντήρηση των μηχανολογικών μέσων του Δήμου σε ιδιώτη. Και ερχόμαστε σήμερα πια στην νομιμοποίηση όλη αυτή τη κατάσταση. Τι λέει λοιπόν αυτό το άρθρο 179? Ότι χωρίς καμιά ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με μια απλή πλειοψηφία, η οποία μπορεί να κριθεί και από αποχές ή από απουσίες, και πολύ περισσότερο, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, έστω και της ελάχιστης αιτιολόγησης, γιατί έτσι. Γιατί κάποιοι νόμοι προηγούμενα το έλεγαν ότι για να παραδώσεις σε ιδιώτη μια αρμοδιότητα του Δήμου, θα πρέπει τουλάχιστον να τη αιτιολογήσεις, ότι δεν μπορεί ο Δήμος. Σήμερα όμως τι ακριβώς δεν μπορεί ο Δήμος? Έκανε κάποιες προσλήψεις, δεν του αρκούνε, χρειάζονται και άλλες προσλήψεις κτλ. Τι άλλη αιτιολόγηση να κάνει? Κι όμως αυτή φεύγει από τη μέση. Και μπορεί έτσι κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να παραδίδει τις αρμοδιότητες, όπως είπαμε και πριν, στους ιδιώτες. Άκουσα και μια αντιπολιτευτική, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, φωνή από πλευράς της Δημοτικής Παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του δεν άλλαξε ούτε κεραία από τους νόμους οι οποίοι παραδίνουν σε εργολάβους και σε ιδιώτες και σε μεγάλες επιχειρήσεις τις δημοτικές αρμοδιότητες. Και πολύ περισσότερο ήταν ο πρωταγωνιστής, συνεχίζει βέβαια, μεταλαμπαδεύτηκε αυτό στη Νέα Δημοκρατία, των ιδιωτικοποιήσεων, σε βαθμό που σε επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, προφανώς το ξέρετε όλοι, ευχαρίστησε το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν παραδώσει την εξουσία, γιατί εκτέλεσε το 65% των απαιτήσεων των βιομηχάνων. Και περιμένει στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΕΒ το υπόλοιπο 35% να το υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, κάποιος παλιός το είχε πει, εμείς το ξέρουμε βέβαια, το ζήτημα πρέπει να αναρωτηθεί και ο καθένας. Ποιος κυβερνάει? Προφανώς κυβερνάει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων με τα πολλά προσωπία τα οποία μπορεί να πάρει και με τους πολλούς υπηρέτες που έχει στην πολιτική σκηνή, κεντρική και τοπική. Από αυτή την άποψη, εμείς θα συμφωνήσουμε με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι υπάρχουν μηχανολογικά απαξιωμένες υπηρεσίες κτλ. Ωραία. Αλλά και θα αναρωτηθούμε, μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται, το οποίο θα έρθει αντικειμενικά, δεν θα αποφύγει κανένας είτε δια της τοποθετήσεως είτε δια της σιωπής, δεν θα αποφύγει κανένας να πάρει θέση. Στο γεγονός ότι οι Δήμοι θα οδηγηθούν να παραδώσουν τα πάντα σε ιδιώτες και σε εργολάβους. Θα αναρωτηθούμε λοιπόν αν ο οποιοσδήποτε δήμαρχος θέτει τα ζητήματα επίκαιρα της απαξίωσης, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα για να παραδοθούν σε ιδιώτες. Γιατί ξέρετε ότι οι υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πέρασμα μιας τέτοιας νομοθεσίας, όπως επίσης και για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, το ξαναθυμίζουμε, ξεκινάει η απελευθέρωση με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, εκτέλεση της Νέας Δημοκρατίας από τον Δεκέμβρη μεθαύριο. Οι νόμοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά τα ζητήματα είναι εξαιρετικά αυστηροί και με πολύ στενές προθεσμίες. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαργιανόπουλο. Τελειώνω. Άρα λοιπόν, κανένας, ακόμη και η σιωπή του, ακόμη και η στα λόγια αντιπολίτευση, και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιους μιλάμε, δεν μπορεί να κρύψει κανέναν από την υποχρέωσή του να τοποθετηθεί άμεσα και καθαρά. Διότι ό,τι διαχειρίζεται ένας Δήμος μεταβιβάζεται σε ιδιώτες. Και ξαναθέτουμε το ερώτημα. Αν εσείς, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι οποιασδήποτε παράταξης, θέλετε να μετατραπείτε σε τροχονόμους αυτών των ιδιωτικών συμφερόντων, να κάνετε ακόμα περισσότερο αυτό που είναι ο Δήμος, μέρος του κράτους που μοιράζει, και απλώς σας αναθέτει την αρμοδιότητα να μοιράσετε το παιχνίδι το επιχειρηματικό στο επίπεδο της πόλης σας. Και πολύ περισσότερο, με την ίδια αυτή απόφαση, ουσιαστικά να επιρρύψετε το βάρος των κερδών, απίστευτων κερδών, εργολάβων, ιδιωτών, μεγάλων επιχειρήσεων που λιμένονται με ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα αντικείμενα, την καθαριότητα, την ανακύκλωση και να τα επιρρύψετε στους δημότες, γιατί αυτό θα γίνει. Δείτε λίγο τι γίνεται στα δυτικά με τις ισοσμίες, επηρεάζει και Θεσσαλονίκη από τα ΕΛΠΕ.
Διότι γίνεται με την καύση των αποβλήτων. Κάποιοι βρήκανε μεγάλες επιχειρήσεις, Τιτάν. Βρήκανε πεδίο κερδοφορίας. Δώστε μας να κάψουμε τα απόλυτα, να βγάλουμε ενέργεια και να διαχυθεί όλο αυτό στην ατμόσφαιρα και να το πληρώσει και το κέντρο ακόμα της Θεσσαλονίκης. Για αυτές τις υποθέσεις, το ΚΚΕ ξέρετε ότι κάνει κινητοποιήσεις. Αλλά και τέλος, τελειώσαμε αυτό. Εμείς με βάση όλα αυτά, να καλέσουμε τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης μας. Ήδη εργαζόμενοι των Δήμων στις 17 Οκτωβρίου έχουν κινητοποίηση για αυτό το νομοσχέδιο, για το συγκεκριμένο με την ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, αλλά και γενικότερα να καλέσουμε τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης μας στις 17 του Οκτώβρη να βγει στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί για όλα αυτά. Στις 7 η ώρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, την Πέμπτη που μας έχετε μαζί με τα σωματεία και με το ΠΑΜΕ. Ευχαριστώ, κύριε Ζαργιανόπουλε.